Λοιπόν, συγχαρητήρια. Πρώτη φορά που έχει μια δύσκολη ώρα. Έτσι, πώς νιώθετε? Εντάξει, είναι τεράστια η συγκίνηση μας. Νιώθουμε ότι η κόπη, η προσπάθεια τελικά ανταμείβεται. Είναι μεγάλη χαρά μας. Αυτή η ομάδα άξιζε μια μεγάλη επιτυχία μετά από δύο σεζόν που είχαν προηγηθεί στις περσινές όπου δεν είχαμε πάει τόσο καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ειλικρινά, με μεγάλη δυσκολία βρίσκω λέξεις για να περιγράψω το τι νιώθω. Και ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο της ΑΕΚ, στον κόσμο της Λάρνακας. Τους αξίζει πραγματικά να χαρούν με τα χίλια αυτή την τεράστια επιτυχία. Μπράβο σε όλους. Κύριε Φράγκο, μετά τη λήξη της πρώτης αναμέτρησης, το γράφατε συνεχώς μέσα στην εβδομάδα. Με τα λόγια σας, δώσατε κι εσείς όθηση, το πιστεύατε κι εσείς, το πίστεψε και η ομάδα. Το γράφατε συνεχώς και λίγο πριν το παιχνίδι. Είναι αυτό ένα αίσθημα ότι η ΑΕΚ έχει μεγαλώσει και το πιστεύουν όλοι στο οικοδομημένο της ομάδας? Η σημερινή εμφάνιση σήμερα μέσα στο Βελιγράδι, ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει την πρόκληση, δείχνει πάρα πολλά. Η ΑΕΚ πλέον καθιερώνεται ως ομάδα με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και θα χτίσουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία. Ναι, το πιστεύαμε, απαντώντας το ερώτημα, από την αρχή, από την προετοιμασία, ότι η βαλίτσα φέτος θα πήγαινε και θα πάει μακριά. Θα ήθελα να ρωτήσω, δύο σειρές εβδομάδες η ΑΕΚ γέμισε την αρένα. Ήταν ένα όνειρο και της διοίκησης και το φώναζε, το κατάφερε και είσαστε πολύ συγκινημένοι. Τρίτη φορά όμιλος και θα γεμίσει ξανά με την Νύπρο και είναι σίγουρο αυτό. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Απαιτείται συνέπεια. Είμαι προσωπικά πάρα πολύ χαρούμενος, διότι οι κόποι πάρα πολλών ετών έχουν αποτέλεσμα. Το να βλέπεις την αρένα γεμάτη είναι κάτι μοναδικό και είμαι βέβαιος ότι πλέον θα καθιερώσουμε ενδεχομένως sold out και στην πορεία της ευρωπαϊκής πορείας. Προβούντας την ίδια όρεξη μας, εγώ προβούντας την ίδια όρεξη μας, θέλουμε, ναι. Θέλουμε Europa League, θα το παλέψουμε με τα χίλια. Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε Europa League. Και το πάρτι... ταξίδι φαντάζομαι περιμένει και περισσότερο κόσμο. Εννοείται. Λυπάμαι αυτούς που δεν είναι εδώ. Yeah. Χαίρομαι για αυτούς που έζησαν αυτή τη μοναδική στιγμή. Αυτούς τους καμιά 200 και είναι καλό όσο όποιον μπορεί να βοηθήσει. Τεράστια. Ήταν ένα διήμερο, τριήμερο απίστευτο με πάρα πολύ παλμό, σπουδαία συναισθήματα και χαίρομαι που το χαρήκανε όλοι στο τέλος της σειράς. Και το πάρτι θα συνεχιστεί και στο αεροδρόμιο αλλά και στο αεροπλάνο. Εννοείται. Πίσω το αεροπλάνο να μας αντέξει. Για να μας πάρει λάδινα. Θα ρωτήσω το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα παίξει ο Μίλος στην αρένα. Γιατί το γήπεδο είναι σε αυτό το επίπεδο πλέον και γι' αυτό αξίζουν και σε καλύτερη συνήθιση. Είναι ένα πράγμα που θα παίξει τον δικό του ρόλο, ένας παράγοντας που θα βοηθήσει να δείτε. Αντιλαμβάνεστε τώρα το τι συναισθήματα νιώθουμε στο δικό μας γήπεδο, σε ένα γήπεδο το οποίο δημιουργήθηκε με πάρα πολύ κόπο, κυρίως από τον πρόεδρο, να καταφέρνουμε επιτέλους να βλέπουμε την ομάδα μας να αγωνίζεται σε ομίλους ευρωπαϊκούς στο αρένα. Είναι ένα επίτευγμα τεραστίου διαστάσεως. Κύριε Φράγκο, είναι ιστορική ημέρα για το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε τρεις ομάδες σίγουρα στους ομίλους και με πιθανότητα να έχουμε τέταρτη. Θα ήθελα αυτό. Θα πρέπει όλοι μας να ευλογήσουμε και τα γένεια μας επιτέλους. Τεράστιο επίτευγμα για την Κύπρο. Νομίζω αν δεν κάνω η Ελλάδα έχει μία εκπρόσωπο σε ομίλους. Η Κρήτη προς τρεις, ενδεχομένως και τέσσερις. Συγχαρητήρια και στις άλλες ομάδες και νέων τους. Είναι ένα τεράστιο επίπεδο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια.